Σκληρή κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, Μανώλης Μάκαρης, στη Δημοτική Αρχή για το χειρισμό της υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Καλαμάτα θα διεκδικήσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021, η Δημοτική μας Παράταξη στάθηκε θετικά, με κριτική όμως διάθεση. Σημαντικές προϋποθέσεις που θέσαμε ήταν οι ακόλουθες. Πρώτον, να υπάρχουν εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, να υπάρχει αυστηρός οικονομικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της διεκδίκησης. Και δεύτερον, να υπάρχει συμμετοχή, συναπόφαση και διαβούλευση μέχρι ότου καταλήξουμε στο τελικό πλάνο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Δυστυχώς όμως αυτές οι προϋποθέσεις δεν εκπληρώθηκαν από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Όπως τόνισε ο κύριος Μάκαρης, η πρώτη βασική ένσταση του συνδυασμού του είναι η χρηματοδότηση, καθώς δεν είναι εξασφαλισμένη και το νέο ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί πολιτιστικές δράσεις. Οι πηγές χρηματοδότησης, σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, θα είναι οι συγκεκριμένες. Ο Δήμος θα δώσει 4 εκατομμύρια, η Περιφέρεια 2,5 εκατομμύρια και η Κεντρική Κυβέρνηση 8 εκατομμύρια. Και όλα αυτά μέσω του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ όμως, όπως ξέρουμε, δεν έχει ιδιαίτερα προγράμματα στην καινούργια προγραμματική περίοδο για τον πολιτισμό. Άρα, η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ είναι επισφαλής. Και η εύλογη ερώτηση είναι σε περίπτωση που πάρουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα και δεν έχουμε τη βοήθεια από το ΕΣΠΑ, τι θα κάνει ο Δήμος? Θα βάλει καινούργια δημοτικά τέλη, θα αυξήσει το πολιτιστικό τέλος ή θα βάλει ειδικό τέλος για την πολιτιστική πρωτεύουσα? Επίσης, το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρεται ότι θα προέρθει από χορηγίες, μέσα στην ίδια την έκθεση αμφισβητείται. Όσον αφορά στη συμμετοχή, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας τόνισε πως δεν έγινε καμιά διαβούλευση με την κοινωνία και με τις δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες εκδιώχθηκαν από την Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού. Η συμμετοχή των πολιτών της Καλαμάτας και η συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων επίσης ήταν πάρα πολύ μικρή σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης του φακέλου υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, μια θεσμοθετημένη επιτροπή από τον Καλλικράτη, συνεδρίασε για μια φορά και συνεδρίασε τη μέρα κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας. Ουσιαστικά δηλαδή δεν προσέφερε τίποτα. Ουσιαστικά ήταν μια διαβούλευση προηλημένων αποφάσεων. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι εκδιώχθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις από την Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού. Ουσιαστικά η Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού λειτουργήσε με εκπροσώπους από το Δημοτικό Συμβούλιο, μονάχα εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής. Όσον αφορά τώρα στα έργα υποδομών που θα μείνουν στην πόλη, ο κύριος Μάκαρης επεσήμανε πως είναι πολύ λίγα με συνολικό προϋπολογισμό μόλις 1.350.000 ευρώ, καθώς τα περισσότερα χρήματα θα πάνε στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο μάρκετινγκ, τη μισθοδοσία και τα έξοδα διαχείρισης. Πάντως, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σημείωσε πως παρόλες τις αντιρρήσεις που έχει, το συνδυασμός του θα υποστηρίξει το συγκεκριμένο θεσμό. Οι υποδομές είναι αυτές που θα μείνουν τελικά στην πόλη. Οι υποδομές είναι, προβλέπεται ένα κονδύλι 1.350.000 ευρώ για τις υποδομές, για την βελτίωση των υποδομών της πόλεως. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα ανεπαρκές ποσό, αν συγκρίνουμε με το ποσό το οποίο πηγαίνει στους μάνατζερ, το ποσό που πηγαίνει στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 1.350 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ λίγο, όπως είπαμε, για τις υποδομές που θα μείνουν στην πόλη. Κατόπιν τούτου και όλων αυτών που αναφέραμε, εμείς απήχαμε από την ψηφοφορία για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Από εκεί και πέρα, εμείς όμως θα στεκόμαστε αρρωγοί
εάν μας χρειαστεί η Δημοτική Αρχή και η πόλη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θα στεκόμαστε κριτικά και όπου μπορούμε θα βοηθούμε και εμείς έτσι ώστε η συγκεκριμένη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας Καλαμάτας να μην αποβεί εις βάρος των πολιτών, αλλά να βοηθήσει την ανάπτυξη της πόλεως όπως ελπίζουμε.